Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχικά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά να σε ευχαριστήσουμε γιατί ξέρουμε ότι έχεις εξτρά προπόνηση, γιατί είσαι επαγγελματίας. Αλλά ένα δεκαλεπτάκι να πεις στον κότς Καστρίτη, λίγο θα σε καταχραστούμε εμείς και μετά θα είσαι διαθέσιμος, εντάξει. Εννοείται, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ήταν, όπως έλεγα πριν, ένα από τα αποτελέσματα το Σαββατοκύριακο γενικότερα στον αθλητισμό της Ελλάδας. Ήταν ένα ντέρμπι μπασκετικό, ένα ντέρμπι σε ένα παλέ που σίγουρα δεν ήταν στο 75% της πληρότητας, αλλά είχε αρκετό κόσμο, και με βάση και τα προβλήματα τα οποία πορεύεται και ο Άρης στο τελευταίο διάστημα, ο κόσμος είναι πολύ πιο απαραίτητος, πιστεύω, σε αυτή τη φάση. Σίγουρα, εντάξει, το έχω πει και πολλές φορές και εγώ και πολλοί παίχτες, ότι όταν το παλέχει τον κόσμο του είναι άλλο γήπεδο και άλλη ατμόσφαιρα, και αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα ο παίχτης που μας λείπει, αν και μας λείπει παραπάνω από ένας παίχτης, αλλά σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ, όπως μας βοηθάει κάθε φορά. Είναι λίγο δύσκολες στιγμές, γιατί αυτό που ζούμε, ξέρω, με τον κορονοϊό, ξέρω, και στα γήπεδα δεν έρχεται ο κόσμος εύκολα, αλλά τώρα που σιγά σιγά αρχίζει και επανέρχεται όλο αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο για μας. Πραγματικά μας δίνει πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλη ενθάρρυνση. Στέλιο, είναι μια χρονιά με προβλήματα στον Άρη, ιδιαίτερη θα την χαρακτήριζα. Βλέπουμε όμως μια ομάδα η οποία, χωρίς μεγάλο μπάτζετ, νομίζω με σωστή δομή στο ρόστερ της και με καλές επιλογές, έχει καταφέρει να κάνει και νίκες που σίγουρα πλήγωσαν τον εγωισμό της, αλλά έχει καταφέρει να κάνει και νίκες όπως με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα που θυμόμαστε, αλλά και τη χθεσινή επί της ΑΕΚ. Έγινε μια ερώτηση στο Γιάννη Καστρίτη χθες μετά τη συνέντευξη, μετά το τέλος του αγώνα, ποια θεωρεί μεγαλύτερη. Απέφυγε να απαντήσεις, εσύ μπορείς να κάνεις διαχωρισμό? Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις αυτό, γιατί όλες οι νίκες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μια ομάδα. Εδώ το ίδιο είναι για μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρω εγώ, η χθεσινή ήταν μια πάρα πολύ καλή νίκη ή κάποια άλλη δεν ήταν. Θα δικούσαμε, νομίζω, την προσπάθεια που κάνουμε σαν ομάδα και σαν παίχτες, γιατί πραγματικά πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα πολύ δυνατά σε κάθε προπόνηση και πηγαίνουμε με στόχο να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και σε κάθε αγώνα. Οπότε, και εγώ δεν μπορώ να σου δώσω μια ακριβής απάντηση, να σου πω την αλήθεια. Για σένα πάντως, το πάω λίγο πιο προσωποκεντρικά, θα επιστρέψουμε και στο παιχνίδι. Η χθεσινή σου εμφάνιση νομίζω σου δίνει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, γιατί και η χρονιά για σένα δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Είχες τον τραυματισμό στην αρχή της χρονιάς, πέρασε η κορονοϊό, μετά έχεις και μια ίωση τελευταία. Σε έχει πάει πολύ δύσκολα η φετινή σεζόν και το χρειαζόσουν νομίζω το χθεσινό κι εσύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, είναι αυτό που συμβαίνει κάποιες φορές στον αθλητισμό, που βρίσκει το ρυθμό σου, συμβαίνει κάτι, μετά χάνεις κανένα το ρυθμό σου, 2-3 εβδομάδες. Εμένα μου είχε αυτό φέτος 3 φορές μέσα στην κανονική περίοδο και μία στην προετοιμασία, όπως είπες, με ένα διάστημα λίγο, απλά έτυχα και λίγο στα κενά που είχαμε τα παράθυρα. Εντάξει, εννοείται, η ψυχολογία έρχεται και από την προπόνηση, βέβαια, που μας βοηθάνε πάρα πολύ και οι προπονητές μας. Όποτε βλέπουν ότι κάποιος δεν έχει ρυθμό, ας πούμε, κατευθείαν μας παίρνουν από το χέρι και μας βοηθάνε, κάνουμε έξτρα πράγματα. Οι συμπαίχτες, ένα πολύ θετικό φέτος που βοηθάει και εμένα, αλλά και όσους αργούν, ας πούμε, π.χ. ο Γιάννης τώρα ή κάποια άλλα παιδιά που είναι τραυματίες, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και μπαίνουμε πολύ πιο γρήγορα λόγω της παρέας που έχουμε χτίσει εδώ. Και αυτά είναι μικρά κομμάτια που, ρε παιδί μου, σε βάζουν πολύ πιο εύκολα στο παιχνίδι. Όταν το κλίμα είναι πολύ καλό, είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Και υπερβάλλεται και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το καλό κλίμα που λες, και κόντρα σε πολλά προβλήματα. Και χθες είχατε, εντάξει, και η ΑΕΚ, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά και στο χθεσινό μάτς και σε άλλα παιχνίδια, αυτό το πολύ καλό και ομαδικό κλίμα το οποίο υπάρχει, σας βοηθάει λίγο να καλύπτετε τις απουσίες. Ναι, έχουμε απουσίες. Εντάξει, προφανώς είναι φανερό, δεν το όλοι το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ούτε δικαιολογίες, ούτε απλά να στεκόμαστε σε αυτό. Αυτό είναι, μπορεί να είναι ακόμα, ξέρω εγώ, και μέχρι το τέλος κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί η χρονιά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Αυτό σε κάνει μόνο πιο δυνατό. Να ξεπεράσουμε όλοι τα όρια μας. Τι να σου πω, πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για την νίκη που κάναμε και γενικά για την προσπάθεια που κάνουμε η ομάδα. Καλύπτει ένας τον άλλον πολύ καλά. Νομίζω ότι νοιάζεται πάρα πολύ ένας για τον άλλον κιόλας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, να θέλει κάποιος να καλύψει την αδυναμία του άλλου ή να παίζει για τον άλλον. Δηλαδή δύσκολα το βρεις, δεν είναι κάτι τόσο εύκολο. Μπορεί να είναι από τα πράγματα που δεν φαίνεται εύκολα στον κόσμο. Αλλά όταν ένας χαρακτήρας, ας πούμε, νοιάζεται για τον συμπαίχτη του και να τον καλύψει σε κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Επειδή ανέφερε την ψυχολογία και για να φτάσει στην ψυχολογία πρέπει να βάλει και το άγχος. Είναι ίσως η ομάδα πιο απελευθερωμένη σε σχέση, καλά, ειδικά με το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και τα προηγούμενα παιχνίδια, βλέποντας λίγο και ρίχνοντας και μια ματιά στην στατιστική με τις επιδόσεις που είχατε στα τρίποντα, με τις assist που βγάλατε και κατά διαστήματα ο Άρης έπαιζε ωραίο μπάσκετ χθες κόντρα στην ΑΕΚ. Ναι. Τι να σου πω. Το μότο που έχουμε γενικότερα και φαίνεται και στο παιχνίδι είναι ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την ενέργειά μας. Ότι ό,τι και να πάει στραβά θα τα καλύψουμε από εκεί. Όταν έχεις μια τέτοια βάση, για μένα σε απελευθερώνει λίγο πιο πολύ από τα άλλα. Δηλαδή ότι εγώ πρέπει να βάλω το 100% της ενέργειας που αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή μπορεί μια μέρα να μην βάλω στον τρόπο, παιδί μου, ή μπορεί κάτι να μην πάει καλά επιθετικά, αλλά ότι θα έχω ενέργεια είναι πολύ δεδομένο και βασιζόμαστε εκεί. Και νομίζω ότι αυτό μας απελευθερώνει, αυτό μας βοηθάει και ο κόσμος. Λέει ότι βάλτε το 100%, βάλτε τα κορμιά σας, ξέρω εγώ, εμποδίστε τον αντίπαλο να κάνει οτιδήποτε και μπροστά θα έρθει. Αυτό νομίζω ότι γενικότερα το δύσκολο είναι για όλους τους αθλητές, ρε παιδί μου, ότι αν σκέφτεσαι κάτι το κάνει πολύ πιο δύσκολο και εμείς απλά αφιερωνόμαστε στο να έχουμε την ενέργειά μας, να έχουμε τη διάθεσή μας, να το ευχαριστιόμαστε και νομίζω αυτό μας βγάζει κάτι πιο θετικό μπροστά. Είστε τέταρτη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, βέβαια υπάρχουν πολλά ματς σε εκκρεμότητα και το έχετε και αυτό στο μυαλό σας, αλλά νομίζω ότι έστω και έτσι λίγο σας βοηθάει βλέποντας την ομάδα σε αυτή τη θέση, για την ώρα τουλάχιστον και μπορεί να παραμείνει κιόλας, δεν το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα, σε χαροποιεί πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Σου λέω και από τα πράγματα που έτσι όπως έχουν πάει και με τις δυσκολίες που έχουμε πει, αλλά χωρίς να είναι δικαιολογία, εμείς πραγματικά είμαστε περήφανοι και πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, ας πούμε. Δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα εννοείται, αλλά όταν το βλέπεις έτσι, είναι πολύ καλό. Σίγουρα. Ο Γιάννης ο Καστρίτης, και να κλείσουμε αυτό γιατί εγώ τον βλέπω πολλές φορές, είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα θα έχει και ξεσπάσματα, θα έχει και φωνές, αλλά εμένα μου βγάζει λίγο μια ήρεμη δύναμη. Και έναν άνθρωπο που είναι πολύ compact, δηλαδή το μυαλό του είναι πολύ οργανωμένο. Έχει μια ηρεμία γενικότερα σαν άνθρωπος. Ναι, σίγουρα. Το ότι κάποιες φορές μπορεί να φαίνεται ότι μας πιέζει οτιδήποτε, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ηρεμός, σίγουρα. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα όπως θα κάνουμε στην προπόνηση, σίγουρα μας τα αναλύει όπως τα θέλει, αλλά και στο time out όποτε παίρνουμε μας μιλάει όπως πρέπει, δεν νομίζω ότι γεμίζει κάποιον σύγχυση οτιδήποτε. Πραγματικά όταν παίζουμε έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση και στα αποδυτήρια μας λέει αυτό το πράγμα που σου λέω, ότι με ηρεμία και με την ενέργεια που θα βγάλουμε έχουμε βασικά, μας έχει δημιουργήσει αυτό το ξέρεις, ναι, στάνταρ, παιδί μου, αυτά τα πράγματα που είναι σίγουρα ότι θα τα κάνουμε και αυτό μας βγάζει όλους μια ηρεμία γενικότερα. Κάποτε ήσουν εσύ, μια σιγουριά, ας πούμε. Κάποτε ήσουν εσύ ο νέος, τώρα στα 26 πλέον θα σε πω παλιό, αλλά βλέπουμε και και τη νέα φουρνιά που έρχεται από πίσω και ο Νετζίπογλου και τα άλλα δύο παιδιά που παίξανε χθες. Ο Άρης κόντρα στις δύσκολες καταστάσεις που ζει, βγάζει ακόμα, έχει παραγωγή ταλέντων. Ναι. Και εσύ τα ζεις αυτά τα παιδιά καλύτερα από εμάς και έχεις εικόνα. Έτσι είναι. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που είναι, δεν το βλέπει ο κόσμος σίγουρα. Αλλά υπάρχουν μέσα στην ομάδα άνθρωποι που βοηθάνε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Είτε είναι πάρα πολύ, είτε είναι γυμνασίες, εφορτητές, φυσιοθεραπευτές. Το κλίμα γενικότερα είναι πάρα πολύ, που ένα νέο παιδί είναι πολύ εύκολο να ενταχθεί σε ένα τέτοιο κλίμα. Δηλαδή τους αγαπάνε, τους αγκαλιάζουν όλους. Είναι μικροί, τους δέχονται πάρα πολύ εύκολα. Και βλέπεις ότι νομίζω ότι αυτό έχει ένα αποτέλεσμα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για μένα, αλλά και εσείς νομίζω το βλέπετε. Γενικότερα πίσω από το παρασκήνιο υπάρχει πολύ αγάπη στα παιδιά και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο γιατί περνάμε ωραία πραγματικά, δεν ερχόμαστε και λέμε ας πούμε άλλη μια μέρα ξέρω εδώ πέρα, περνάμε ωραία, κάνουμε την πλάκα μας, είμαστε μια παρέα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει έναν μικρό, που κάνει πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα όταν έρχεται να παίξει μπάσκετ, εντάξει που και ο Άρης είναι μια ομάδα που δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα, ξέρεις ότι έχει και λίγη πίεση, οτιδήποτε, αυτά βοηθάνε πάρα πολύ έναν μικρό να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με μια τελευταία ερώτηση σύντομη. Σε ένα μονό με τον πατέρα σου, ποιος μπορεί να κερδίσει? Θα κάνω εγώ. Σε μονό, κοίτα. Τώρα υπάρχει ένα διαφορετικό θα αλλάξει. Αν πούμε μονό, δεν μπορεί να με ακολουθήσει σίγουρα. Ναι. Αν πούμε σούτ, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Καλύτερο από το δικό σου ή κοντά. Όχι, είναι πολύ καλός. Ακόμα ενώ δεν ασχολείται, ακόμα είναι πολύ καλός. Άμα το πας να το βάλεις πλάτη όμως τώρα να πας στο καλάθι κοντά, δύσκολα σε βλέπω, να ξέρεις. Λοιπόν. Τίποτα. Λέω από το τρίποντο, μία τρίπλα, drive. Καλά, ναι, μόνο έτσι. Αλλιώς δεν. Άμα πας από κάτω, μετά θα σου σβήσει τα φώτα. Λοιπόν, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Δεν υπάρχει. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε και υγεία στο υπόλοιπο τη σεζόν. Να είσαι καλά, για όλους. Να είσαι καλά, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Στέλιος Πουλιανίτης.